Είχαμε λοιπόν πλεόνασμα στο 2017 4.950.000, το οποίο δεν προέρχεται από φορολόγηση όπως το κεντρικό κράτος, αλλά από νοικοκυροσύνη και περιορισμό των δαπανών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντελίδη, και μεταβιβάστε στους υπηρεσιακούς τις ευχαριστίες μου. Έργα που εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικά προγράμματα του 2017. Είναι η κατασκευή κτηρίων του γυμνασίου και του λυκείου στην περιοχή του ΚΕΓΕ του Δημοτικού Διαμέλους Αλεξανδρούπολης. Σας λέω λοιπόν ότι το ποσό του προϋπολογισμού ήταν 9,5 εκατομμύρια και επίσης ότι βρισκόμαστε περίπου 13 με 14 μήνες πρώτης ολοκληρώσεως αυτών των κτηρίων του γυμνασίου και του λυκείου, τα οποία υπολογίζουμε μέσα στις αρχές την άνοιξη του 20 να τα παραδώσουμε σε 600 παιδιά. Σήμερα θα περιμέναμε, κύριε Δήμαρχε, έναν πολιτικό απολογισμό και όχι μια απαρίθμηση το πόσες εκδηλώσεις έκανε η μια υπηρεσία ή ο ένας τομέας, πόσοι θαύτηκαν στα κημητήρια, γιατί βλέπω, λέει, τόσους θάψαμε στο πρώτο κημητήριο, τόσο στο δεύτερο. Είναι γεγονότα αυτά, ή κάναμε αυτές τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις ή τα συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία και του χρόνου που δαπανίσατε, αλλά και του αριθμού των αναφορών που κάνατε, αφορούν καθαρά διοικητικές δράσεις και ασφαλώς δεν είναι. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο Δήμος, ο οποίος λειτουργεί καθημερινά, εκδίδει υπηρεσία δόμησης, εκδίδει άδειες, υπηρεσία κημητηρίων θάβει τους νεκρούς, υπηρεσία του πολιτισμού κάνει εκδηλώσεις και παρίσταται σε ομιλίες. Στις υποσχέσεις τις οποίες άκουσα, ξέρετε, οι δημότες πάνω σε μια οκταετή διοίκηση, στα 4 χρόνια, στα 3 χρόνια, πάντοτε δίνουν την ευκαιρία σε έναν δήμαρχο και στατιστικά, αν θέλετε, να ολοκληρώσει το έργο του. Αλλά στην οκταετία οι υποσχέσεις έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Μιλάμε μόνο για τον απολογισμό. Για το 17. Για το 17. Επειδή. Παρακαλώ. Επειδή μου απαντήσατε για το σχέδιο πόλης για το 17, πριν λίγο απαντήσατε. Αν είδατε, το σχέδιο πόλης δεν το έχω βάλει στις καθυστερήσεις. Διότι πραγματικά και ως μηχανικός ξέρω ότι ένα σχέδιο πόλης θέλει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Το έχουμε βάλει όμως στις υποσχέσεις. Και το 12 συνέντευξη τύπου με πανηγυρικό χαρακτήρα και το 16 συνέντευξη τύπου με πανηγυρικό χαρακτήρα. Εδώ ήταν ο κ. Μαστορόπουλος σε μια συνεδρίαση το 16 που τον ρώτησε, εσείς επιμένατε τότε, ότι όλα θα είναι έτοιμα σε έναν χρόνο.